Λόγος τέταρτος, ο θάνατος των θεών του Κωστή Παλαμά. Έστησα και από όσους τόπους πέρασα, σε ναούς αγνάντια το τσαντήρι, γνώρισα την εκκλησιά, το τζαμί, το μοναστήρι και άλλαξα αγωγά και χτυπητά λόγια με πιστούς και με λεβίτες. Με είδαν ορθρινό οι βασιλικές και ξενύχτησα σε λαύρες και σε σκήτες και παντού από τον Ελλήνων τα συντρίμματα ως τη μυριοστόλιστη παγόδα μύρισα και απόκοτα ξεφύλισα της λατρείας όλα τα ρόδα. Ξένος έμεινα και ασκλάβωτος. Από σέβας, δέηση, τάμα. Είμαι εγώ τον άθεον ο προφήτης και η ζωή μου είναι το θάμα. Και μονάχα μια φορά στην πόλη μέσα μ' άγγιξε ιερή και με λαχτάρα. Να μου την εφύσηξες εσύ, γύφτισα γυναίκα ξεμαλιάρα. Και το τρέξιμό σου το τρελό μες στα τρίστρατα και μέσα στα καντούνια. Πίσω σου ούρλιασμα σκυλιών, γύρω σου παιδιών πετροβολήματα. Κι όχλος και σου χτύπαε τα κουδούνια. Ποια στιγμή να σε έσπειρε βλαστήμιας, ποια οργής βάσταξε σένα, μήτρα, σκύβαλο του κόσμου και αποκόμματο, που είσαι η Σίβυλα, μεγάλη απαρνήτρα. Κι έκραζες βραχνά το κράξιμό σου, δεν μπορώ να το απολυσμονήσω. Κι έκραζες φωτιά να κάψω τον παράδεισο. Κι έκραζες νερό την κόλαση να σβήσω. Μεγαλόπρεπα περάσματα των θεών που δεν πιστεύω. Από σας πιο μεγαλόπρεπα γαλινά σας αγναντεύω. Απ' τα δάση όταν ανάμεσα και απ' το ολόπυκνο λογκάρι με περνάει σεράχια σέλωτη, γοργή μούλα καβαλάρι, οι φτελιές και τα αγριοπύρανα και τα πεύκα και τα ελάτια. Κι αυτά φεύγουν σαν πετούμενα και αυτά κάνουν σαν κάποια ξένα γρίμια νεμοπόδαρα ταραμένα από δρολάπια. Όσο θέλετε φαντάζετε και πλανεύετε τα μάτια, μήτε γρίμια νεμοπόδαρα, μήτε πετινά, μήτε άτια. Είμαι εγώ που τρέχω και όχι εσείς, τα ριζόδετα, εσείς είστε. Φτάνει ο καβαλάρης να σταθεί για να σταματήσετε. Μεγαλόπρεπα τρεχάματα των θεών των αθανάτων, όπου κι όπως κι αν υπάρχετε, ο εσείς ίσκι φαντασμάτων. Ό,τι σπλάνεις γιγαντέματα, θεοί εσείς, αλίμονό σας, απ' την ώρα που άλλος ο άνθρωπος ξεβαλικέψε μπρός σας και σταθεί και δει πως στέκεστε σαν το δρύ και σαν τη φτέρη και σταθεί και δει πως κρέμεστε από το δικό του χέρι και γρικώντας πως του κρύβεται την αέρινη την όψη κάποιον ουρανόν ολόβαθον πάρει και σας κόψει και τον ήλιο πως του κρύβεται βλέποντας και για να ανάψει μια φωτιά για φως, για ζέσταμα πάρει και σας κάψει. Τέλος κανενός, καμιά σε αρχή στη δική μου γνώμη φράχτης δεν ορίζει. Είμαι του τίποτα πανελεύθερος ο κράχτης. Είμαι εγώ που σβήνω το γιατί κι είμαι απαρνητής του κάτι. Αέρο παίρνα καβαλίκευτο της σερμιάς αδάμα στο άτι. Της βλαστήμιας θα στραπόβορτο απ' τα μάτια ποτέ και απ' τα χείλη μου ποτέ δεν ξέσπασε προς εσένα Θεέ. Ούτε για μια στιγμή δεν γνώρισα για σε πόθο φόβο οργή. Ποιος χτυπάει το δε στοχάζεται και ποιος τρέμει το δε ζει. Μήτε πρόσπισα στον ίσιο σου για να σου δεηθώ. Εγώ δε δέθηκα τρεμάμενος με κανέναν ουρανό. Και στη γλώσσα που τη μίλησα και πού, πότε, πώς την πήρα και τη φύλαξα σαν λείψανο, ξεσχισμένο από πορφύρα και στη γλώσσα που ξαναήφανα και όλα που έχω θησαυρίσει τα χρυσόλογα χιλιόλογα από Ανατολή και Δύση. Μια πλανεύτρα λέξη αγρίκητη, μια και μόνο, η προσευχή, ό ναοί προφήτες είδωλα, είδωλα προφήτες ναοί. Τέρας άγαλμα του τίποτε, μόλις τις θρησκές της πλάσης, τέρας για να φοβηθείς και πολύ για να γελάσεις. Εγώ έχω κάτι να πω για τον Παλαμά. Μόνο σε αφορμή η Δώρα, να κοιτάξω λιγάκι το 12λόγο του Γύφτου. Δεν είχα ποτέ προσέξει ότι είχε σε κάποια σημεία θεϊστικό περιεχόμενο και από ό,τι διάβασα έτσι από κάποια σχόλια, ο Παλαμάς λόγω της θέσης του σαν γραμματέας του Πανεπιστημίου και της ακαδημαϊκής του, εν πάση περιπτώσει, ιδιότητας, αναγκάστηκε να περιοριστεί στα όσα ήθελε να εκφράζει, γιατί οι εποχές δεν ήταν τότε τόσο, δεν του έδιναν την ελευθερία. Αυτό και μόνο σαν παρατήρηση για το ότι και οι ακαδημικοί άνθρωποι περιορίζονται από τις συνθήκες γύρω τους.
Ο Παλαμάς ήταν ένας άνθρωπος που προσπάθησε να είναι σύγχρονος, να είναι γενναίος, να φέρει πράγματα από το εξωτερικό, αλλά βρέθηκε ακριβώς ανάμεσα στις συμπληγάδες της αρκετά συντηρητικής Αθήνας εκείνη την εποχή, ανάμεσα στις ανάγκες τις βιοποριστικές του, έτσι έχει γράψει πάντα. Δηλαδή, όπως βρήκατε το τέταρτο άσμα του γύφτου, που είναι σαφώς αθεϊστικό, μπορείτε να βρείτε αντίστοιχα κείμενα, τα οποία είναι, λένε ακριβώς το αντίθετο. Έτσι δεν τον θεωρώ σαν έναν από τους, να το πω έτσι, κήρυκες ή απόστολους του αθεϊσμού. Απλώς είναι ενδιαφέρον σαν ένα δείγμα σκέψης που απετόλμησε να το κάνει και μετά το είχε ή δυνατόν κρύψει για να μην φαίνεται. Μπορεί ο Παλαμάς να έχει μια κρυφή αθειά σε ορισμένα έργα του, αλλά γενικά όλο το έργο του δείχνει μια αμφισβήτηση. Δηλαδή, έχει αμφισβήτηση και στο κατεστημένο, το οποίο είναι και πολιτικό αλλά και θεοκρατικό. Έχει πολύ μεγάλη αμφισβήτηση. Λοιπόν, μπορεί να το πει καθαρό αχλό, αλλά μπορεί να το πει σε άχρησκο, μπορεί να το πει αγνωστικιστή, μπορεί να το πει με άλλους ή μπορεί να το πει κρυφό άθεο. Γιατί τότε, εντάξει, όλοι ξέρουμε, δεν μπορούσε να δηλώσει και αθέη ανοιχτή. Λοιπόν, αλλά μια αμφισβήτηση στο θεοκρατικό και πολιτικό κατεστημένο την είχε σε όλη την πίεση του.